αφαιρέσουμε. Να λίγο το δώσω. Πιστεύω ότι η παρουσία όλων σας και ιδιαίτερα δύο αντιδημάτων όπως το δείχνει, το δείχνει, ότι δίνει μια νομιμότητα και παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον αυτές τις συνέντες. Εγώ δεν θα σταθώ στα οικονομικά και τις δυσκολίες, γιατί από το πρωί το ακούω το Γιώργο τον Παπαντρέου μέχρι το βράδυ τη μάνα μου τη σύνταξη, δεν υπάρχει μία. Λοιπόν, θα σταθώ όμως στο δεσμευτικά, σε τι έχουμε αποφασίσει ως τώρα την προσπάθεια αυτή της προστασίας των δασών. Εδώ θα ξεκινήσω. Οι πρώτοι εθελοντές εμφανίστηκαν τουλάχιστον στην περιοχή μας τον Αύγουστο του 1986, και τα ξέρουμε αυτά, μετά τη φωτιά των Γεράνιων. Είναι περίπου 25 χρόνια. Ήμασταν και νέοι και γίναμε παππούδες και ακόμα τρέχουμε για να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε. Τουλάχιστον το ευχάριστο είναι ότι ξέρουμε το δάσος από κοντά και δεν το βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ του Sky ή δεν ξέρουμε τι άλλο. Δεσμευτικά ως κυνηγετικός σύλλογος και τα. Δεν ξέρω αν καταγράφονται αυτά, ίσως, όχι, ίσως τα καταθέσουμε και όλα, είναι ότι συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε φορέα έχει σχέση με το δάσκο. Δύο, προτείνουμε υπηρεσφάλεια όπως γινόταν πέρσι. Οι εθελοντές πυροσβέστες του Λουτρακίου για την περιοχή του Λουτρακίου και οι συμπολίτες μας στους Αγίους Θεοδόρους για τη δική σας περιοχή, μια και ακόμα δεν ξέρουμε και καλά τα μέρη και όλα αυτά. Να μην γίνει δηλαδή μια έτσι επικάλυψη δραστηριοτήτων του ενός συλλόγου από τον άλλο. Βάτε μια τελεία εκεί πέρα. Ναι. Βάτε μια τελεία. Η συνεργασία πάντα υπήρχε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να γίνει διευρυμένος δήμος, η συνεργασία μεταξύ συλλόγου πάντα υπήρχε. Ο σκοπός ήταν κοινός. Ήταν κοινός ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν αυτό, είπαμε και γι' αυτό. Ήταν αδέκατο σκοπό στην προτείνουμε στο Δήμο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, κύριε Αντιδήμαρχη, την πρόσληψη, όπως άκουσα, υπάρχει έτοιμα προς το ΑΣΕ, κάποιων ανθρώπων που θα απασχοληθούν επαγγελματικά και εργασιακά με όλο αυτό το φάσμα της προστασίας, ώστε να έχουμε άμεση επέμβαση και άμεση παρατηρητικότητα με τις μηχανές. Κάποιες μηχανές υπάρχουν στον Δήμο, κάποιοι γουρούνες, δεν ξέρω πώς τα λένε, άρα κάποιοι να είναι χρήστες των μηχανών αυτών και να βρίσκονται ιδιαίτερα τις κρίσιμες μέρες και ώρες, που έχουν την εντύπωση η αστυνομία και η πυροσβεστική θα μας ενημερώνει, να βρίσκονται σε επίκαιρα σημεία του βουνού για να ελέγχουμε τυχόν πυρκαγιά. Διαθέτουμε ως κυνηγετικό σύλλογο 7 πυροφυλάκια, τα οποία παραχωρούμε στο Δήμο για την εφαρμογή κάποιου σχεδίου πυρασφάλειας. Τα πυροφυλάκια αυτά βρίσκονται στο αυγό, το οποίο έχουμε δώσει για χρήση σε εσάς. Είναι ιδιοκτησία του κυνηγετικού συλλόγου. Έχουμε τα άλλα, είναι ένα στη Φανερωμένη, ένα στο Σχήνο, ένα στην Πετρίτα, ένα στις Κλίσκες, ένα στον Μητροφόρο Ρούζοντα και ένα στην Μοτοσίου Καταφύπα. Μια αξιολόγηση που έχουμε κάνει όσον αφορά τις περιοχές υψηλού κινδύνου είναι οι εκτάσεις εντός του υδροφόρου ορίζοντα και για πολλούς λόγους, πέραν του ότι λόγω των βροχοπτώσεων το κορτάρι θα είναι βαρούτι φέτος, μόλις αρχίσει και ξεραυνεί, και λόγω, κύριε Αντιδήμαρχε, των αυτερέτων, των καταπατήσεων κλπ. Που γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια να μπάχαμε εκεί πέρα, και ιδιαίτερα το παραλιακό μέτωπο από την Βουλιαγμένη μέχρι την Βαρβολίνη. Είναι ένα μέτωπο περίπου 13 χιλιόμετρων. Είναι το φιλέτο της περιοχής και κάποιοι επιτίδοι, δεν ξέρω, κυροφυλακτούν για να ορμήσουμε εκεί πέρα. Σημαντική είναι η πρόληψη και η ενεργοποίηση της πυροσβεστικής για να βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές οχήματα. Σε αυτές που είπα, στον υδροφόρο ρίζοντα, που μπορούμε όπως και πέρσι να χρησιμοποιηθεί ως βάση το πάρκο Δεξαμενής και Βελικιτά, και στην Βουλιαγμένη ή στα Στραβά ή στο σχήμα ΛΟΕ, για να έχετε την άμεση πρόσβαση και επέμβαση ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Διαθέτουμε το περιοριστικό του συλλόγου, έχουμε ένα Αμερικάνικο, μια Καναδέζα που λέμε, που παίρνει πάνω 1,5 τόνο, διαθέτει κάθε είδους εξοπλισμό για άμεση επέμβαση με τις οδηγίες σας και την συμπεράστασή σας. Επίσης, έχουμε ομάδα 20 εθελοντών για πρόληψη. Όταν έχουμε όμως κατάσταση συναγερμού ή πολύ δεσμευμένες καιρικές συνθήκες,
Δηλαδή όταν έχει άπνοια και 40 βαθμούς να είναι, να μην τραβάνε τον κόσμο στα βουνά, αλλά όταν έχει πάνω από 6 μποφόρ, έτσι, και υπάρχει και ηλιοφάνεια και λοιπά, τότε και ιδιαίτερα βοριάδες, θα έρθουν στη διάθεσή σας 20 άτομα, με ιδιόκτητα αυτοκίνητα, δεν επιβαρύνουν κανέναν για βενζίνες και λοιπά, και θα είμαστε στη διάθεσή σας σε όλες τις βασικές εκτάσεις. Έχουμε έναν θυροφύλακα, τον οποίο πληρώνει ο κυβερνητικός σύλλογος, που αριθμεί 340 μέλη. Να μην τα φτάσω όμως αριθμητικά, γιατί συνήθως όλοι οι σύλλογοι λέμε έχουν 200 μέλη, 500 ή 1000, και ασχολούνται καμιά δεκαετία, έτσι. Λοιπόν, ναι. Όχι, αυτοί δεν μπορούμε, αν δεν πληρώσουμε, δεν παίρνουν άλλο. Λοιπόν, αυτά τα μέλη όμως για να βγάλουν άδεια, πληρώνουμε, το βγάζουμε, παίρνουμε και λεφτά για να έχουμε σε ετήσια εργασιακή σχέση στο θυροφύλακα. Ο θυροφύλακας αυτός, εκτός από εσάς, που λόγω της ιδιότητάς σας έχετε αναγκριτικές αθλητικά κατοίκοντα, έτσι δεν είναι. Το ίδιο μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή και πριν φτάσετε εσείς και ο θυροφύλακας με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα είναι αναγκριτικός υπάλληλος. Φυσικά δεν έχει τις γνώσεις μιας ανάκρισης, αλλά τουλάχιστον θα μπορεί να πάρει κάποια στοιχεία και να στοιχειοθετήσει μια. Όχι μια αγωγή, μια κατηγορία ίσως εναντίον κάποιου που συλληφθεί να κάνει κάτι επιλήψη. Επίσης και ο Δήμος, εάν το χρειαστεί, όποια στιγμή, μέρα ή νύχτα, Κυριακή ή αργία, είναι στη διάθεση. Τον διαθέτουμε στο Δήμο, σε μια πιθανή καταγγελία, κύριε Αντιδήμαρχε, που ίσως σας κάνω, να πάρουν το θυροφύλακα, να έχει το τηλεφωνό σας, να επέμβει μαζί με την αστυνομία, δεν ξέρω τι, σε μια αποψήλωση, σε μια καταπάτηση, σε μια αυθαίρετη κατασκευή, στο μετροφόρο ορίζοντα σπιτιών κλπ. Είπαμε, έχουμε 10 ιδιόκτητα αυτοκίνητα που τα διαθέτουμε και επίσης αναλαμβάνουμε την πληρότητα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την πληρότητα των δεξαμενών και του Δήμου, για να μην απασχολούμε και προσωπικό, απασχολείται μάλλον και προσωπικό και τα βιτία για να τρέχουν τώρα, δεν ξέρω, στο Νόσιο Πατάπι ή να τρέχουν στην Μαυρολίνη ή στο σπίτι του κυνηγού ή στις κλίσκες. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες δεξαμενές και είμαστε διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν έχετε επίσης. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτές οι δεξαμενές να είναι όλο το καλοκαίρι γεμάτες. Με αυτό το όχημα που έχουμε, παίρνουμε 2 τόνους, μου φαίνεται να κάνουμε 1,5 κάτι τέτοιο, να πηγαίνουμε και να παρακολουθούμε αν είναι έτοιμοι ώστε οι πυροσβεστικοί να τις χρησιμοποιήσουν. Εκπρόσωπον αυτή την προσπάθεια, και ξέρετε ότι ο Σύλλογος με όλες τις αριθμίες, ως φορέας, με τις λειτουργίες που μπορεί να έχει κλπ. Είπαμε ότι κάποια άτομα ενδιαφέρονται. Εκπρόσωπο μας σε αυτή τη σχέση και σε αυτή τη συνεργασία έχουμε ορίσει τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Μιχάλη Κοτινή. Και η ομάδα που συμπαρίσταται και έχει την οργανωτική ευθύνη όλη αυτή τη προσπάθεια είναι ο πρώην αντίτροπος του Ελεκτικού Συνοδελφίου, ο κ. Κώτης Σιούτης. Είναι ο πρώην διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Λάμπρος Σουβολότας. Είναι παιδιά μου, ο κύριος Σιούτης, γιατί ναι. Τα ποτάρια σε εθελοντικούς συλλόγους όλους. Ο Σιούτης. Ο κύριος Σιούτης. Ναι. Αυτό θα λέμε, γι' αυτό γελάμε. Μην τον έχουμε ζήσει. Στα υπηρεσιακά του καθήκοντα δεν θα ασχοληθώ. Να μην το συνεχίσω. Γιατί να πω τις καθημερινές έκανε στο βουνό. Αυτό δεν θέλω να το συνεχίσω. Όχι, καθόλου. Γιατί δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Για την απουσία του. Την ιστορία του. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τον κύριο Λάμπρο Ζολότα, τον πρώην διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Τάσο Στέ και τον Θανάση του Βλαχοδημήτρη. Επίσης είμαστε στη θέση να παραχωρήσουμε στο Δήμο, το δικό μας, και στους φορείς όλους που συμμετέχουν και σε αυτούς που ενδιαφέρονται για το δάσος, για το περιβάλλον μας, λεπτομερή χάρτη σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Αφού όμως πρώτα μας δώσετε τα τοπονύμια εδώ της περιοχής, γιατί δεν τα ξέρουμε να τα σημειώσουμε απάνω, και αποτυπώνει ακριβώς πώς είναι η περιοχή μας σήμερα. Όλη η δασική περιοχή του Δήμου, του ευρύτερου Δήμου, αποτυπώνεται σε αυτό το χάρτη.
ανταέχεται σίγουρα με μονοπάτια, με χωματόδρομους, με ψώματα, με... Όχι, έκανε σε το και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει και πολύ τις δυνάμεις της πυρόσβασης και της πυροσβεστικής. Επίσης, αυτό το χάρτη μπορούμε να το χορηγήσουμε σε ψηφιακή μορφή, να βγάλουμε ένα DVD αν ενδιαφέρεστε για να σας το στείλουμε σε όλους για να έχουμε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε πού πάμε. Και να μιλάμε και τη διαδικασία. Γιατί δηλαδή πολλά υπάρχουν 10 προφήτες υγείας, πολλές φορές μας παίρνουν για τον πολύ μεν προφήτες υγείας και κάνουν σκάφουν με κορφή. Είμαι κέντρο εγώ στην πυροσβεστική, μου δίνουμε το συμβάν προφήτες υγείας, πώς προφήτες υγείας. Μέχρι να συνοηθούν και εμένα που μου είχαμε στην Αγία Μαρίνα... Πολύτιμα, λεφτά. Εάν έχουμε χαρτογραφημένα και λέμε ο προφήτης υγείας ένας, πηγαίνοντας στο χάρτη, θα ξέρουμε ότι θα μιλάμε συγκεκριμένα. Εγώ στην αρχή Αγία Μαρίνα νόμιζα ότι ήταν αυτές τα μέσα από πίσω. Γιατί εγώ πρέπει να κάνουμε στο σταγείο. Μέσα στις άκρες αυτές είναι οι προτάσεις μας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνεργασία και να υιοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε πιθανές αποφάσεις που πάρετε κι εσείς και μπορούμε κι εμείς να συμμετάσουμε. Αυτά έχω να πω. Θα παρακαλούσα πολύ. Μια ερώτηση, κύριε Παπαδημήτρη. Yeah. Δηλαδή, εσείς από Δήμο δεν θέλετε κάποια. Όχι από το Δήμο, μην με μπερδεύεις με το Δήμο. Όχι, εννοώ αν θέλετε κάποια χρηματική υποστήριξη. Όχι. Νομική, δεν θέλετε. Εσείς προσφέρετε αυτά που είπατε. Αλλά είναι σε άρεστη κατάσταση. Είναι αμαρτία. Υπάρχει νόμος που έχει ψηφιστεί που μπορούν να πάρουν πινακίδες και μία παραχώρηση από το να σαπίζουν τόσα χρόνια, δεν ξέρω πού είναι. Αλλά έχουν συντηρηθεί άψογα και είναι έτοιμα για λειτουργία. Εάν πληρούν και τις προϋποθέσεις ασφάλειας που θα τα εξετάσουν ειδικοί, θα παρακαλούσαμε πολύ μια εισήγησή σας για να προχωρήσει ο Δήμος και αν μπορούν να τα παραλάβουν οι υπηρεσίες. Είναι ένα γιούνιμοκ που πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχει και το σώμα σας τέτοιο γιούνιμοκ. Έχει. Άρα είναι και να έχει ένα ή δύο, ένα πιο ότι είναι ελάχιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτού του τύπου. Δύο γιούνιμοκ είναι. Το ένα, το άλλο δεν ξέρω τι είναι. Το ένα, αν μπορούσατε να δείτε και δύο. Κάτι που ξεχάσαμε όλοι οι σύλλογοι, και θυμίζουμε τόσο ότι είναι ο Μάρκος εδώ, ότι πρέπει να σου κάνουμε κάποιες υποδείξεις να συντηρηθούν οι αγροτικοί δρόμοι σε όλη την Ευρωπαϊκή περιοχή μετά από τρία και κάποια δωμάτια τη ζωή. Αυτό είναι συντηρητή. Αυτό το ξεχάσαμε όλοι. Γιατί αυτό ο Δήμαρχος, ο κ. Ζουμπεράου, έχει επιληφθεί και θα σας ενημερώσω μετά. Με τον Νίκο Τολόι, αν άκουσα καλά, εκτός που ήμασταν από τον Νίκο, που σας φέρει τηλέφωνο για να συντηρηθεί ο δρόμος από Χαρβάτη μέχρι Φαναρωμένη, ο οποίος δεν περνάει ούτε τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Έτσι πήγα εγώ χορτές, ναι. Δεν περνάει για ταχύτητα. Και καλούμε όλους σας, αφού ευχετούμε και καλή Ανάσταση, την επόμενη Κυριακή από το Πάσχα, που είναι Πρωτομαγιά, οργανώνουμε ένα μικρό πανηγύρι στην Παναγία τη Φαναρωμένη. Σας καλούμε να παρευρέσκεστε όλοι. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Έχουμε και μουσικά συγκροτήματα και δημοτικά κλπ. Και όσοι από εσάς μπορείτε να έρθετε, να έρθετε. Το θέμα είναι όμως ότι όσοι διαθέτουν 4x4 θα πάνε άνετα. Όποιος όπως είναι ο δρόμος τώρα σηκωθεί με το αυτοκινητάκι του, το γιο ταχύ να έρθει, θα το βρει διαλυμένο εκεί και θα γυρίσει με τα πόδια. Δεν περνάει δρόμος. Αυτά έκανα.